Και πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη μας συνταγή, τη σπανακόπιτα. Σπανακόπιτα κουρού, παρακαλώ. Όπως βλέπετε, έχω αρκετή ποσότητα σπανάκι, γιατί θα φτιάξουμε μια σπανακόπιτα. Δεν θα παίξουμε. Άμα φτιάχνει σπανακόπιτα, πρέπει να έχει γεύση από σπανάκι. Οπότε πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά και να ξεκινήσουμε. Για τη σπανακόπιτα κουρού θα χρειαστούμε 1 κιλό σπανάκι, 40 γραμμάρια νερό, 3 φρέσκα κρεμμύδια, 1 τρίτο από ένα ματσάκι άνηθο, 1 τρίτο από ένα ματσάκι δυόσμο, αλάτι, πιπέρι, 200 γραμμάρια τυρί κρέμα, ξύσμα από ένα λεμόνι, 500 γραμμάρια φέτα, 6 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 650 γραμμάρια ζύμη κουρού, χρυσή ζύμη και 20 γραμμάρια σουσάμι. Και πάμε να ξεκινήσουμε, λοιπόν, για να πετύχει μια τέτοια συνταγή, τι θέλει? Θέλει ένα τηγάνι σαν κι αυτό. Όσο μεγαλύτερο το τηγάνι, τόσο περισσότερη ποσότητα από σπανάκι μπορούμε να σοτάρουμε και να μειώσουμε τον όγκο του από υγρασία. Γι' αυτό το λόγο θέλω να έχετε ένα μεγάλο τηγάνι ή να μοιράσετε το σπανάκι σε δόσεις. Σε περίπτωση που δεν έχετε ένα τέτοιο τηγάνι, το βρίσκετε στο e-shop μας, akisishop.com, το παραγγέλνετε σε 1-2 μέρες, έρχεται στο σπίτι σας, είναι πανφθηνό και το κρατάτε για μια ζωή. Αυτό είναι το σύστημα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Θέλουμε λαδάκι στο τηγάνι μας και να το λυπηθούμε ή όχι. Τι λέτε? Να μην το λυπηθούμε σήμερα, κάνουμε μία σπανακόπιτα από ό,τι θέλουμε να έχει γεύση από ελαιόλαδο. Οπότε θέλουμε γύρω στις 3-4 κουταλιές της σούπας λαδάκι, αλλά δεν θέλουμε να κάψει πάρα πολύ, γιατί άμα κάψει θα χάσει όλο το άρωμά του. Οπότε, με το που ζεσταθεί λίγο, ρίχνουμε μέσα το σπανάκι μας. Και μη σας πειράζει που ο όγκος είναι πάρα πολύ, γιατί τι θα γίνει? Θα μείνει το 1/4 περίπου από αυτό που βλέπετε. Οπότε βάζω και το υπόλοιπο σπανάκι, εδώ. Θα το πάρει η Παναγία μου. Θα πρέπει να το πάρει, γιατί αλλιώς θα γίνει ο ρεζίλι. Σας είπα ότι είναι η τηγανάρα, οπότε χωράει σχεδόν τα πάντα. Yes! Το πήρε. Λοιπόν, για να βοηθήσουμε λίγο τη διαδικασία αυτή, επειδή δεν μπορούμε να ανακατέψουμε όλο το σπανάκι, θα ρίξω περίπου 4 κουταλιές της σούπας νερό, εδώ. Το νεράκι θα κατεβεί κάτω, θα κάνει ατμό, οπότε τι θα κάνει? Θα μαλακώσει το σπανάκι προς τα πάνω, με αποτέλεσμα να πέσει πιο γρήγορα ο όγκος του. Κοιτάξτε, πολύ πολύ απλό. Τώρα, το σπανάκι που έχω πάρει εγώ είναι από τη λαϊκή, το έχω καθαρίσει, το έχω πλύνει, το έχω χρησιμοποιήσει. Σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε σπανάκι συσκευασμένο, γίνεται, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε σπανάκι κατεψυγμένο, πάλι γίνεται, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τώρα, 3 φρέσκα κρεμμυδάκια και δεν θα τα σοτάρω. Θα τα ψιλοκόψω και θα τα ρίξω μαζί με το σπανάκι, γιατί ουσιαστικά θέλω να τα τμίσω. Είναι φρέσκο κρεμμυδάκι, οπότε και να μην τα σοτάρουμε, πάλι δεν θα έχει έντονη γεύση κρεμμυδιού, οπότε δεν θα χαλάσει το τελικό αποτέλεσμα από τη συνταγή μας. Άμα βάζαμε κανονικό κρεμμύδι, τότε θα έχει γεύση από κρεμμύδι, έπρεπε πρώτα να σοτάρουμε και μετά να ρίξουμε το σπανάκι. Αλλά με το φρέσκο κρεμμυδάκι τα πράγματα είναι πιο απλά. Να σου πω ότι δεν είναι λίγο, γιατί θα πέσει όγκος από το σπανάκι, το κρεμμύδι θα μείνει ίδιο, οπότε ισορροπήσουν και θα είναι ακριβώς όσο πρέπει. Και τώρα. Λίγο να ανακατεύσουμε εδώ, να πάμε το κάτω πάνω. Λίγο υπομονή θέλει. Κοιτάξτε εδώ, είναι μαγικό αυτό που γίνεται. Εκεί πέρα που είχε πάρα πολύ σπανάκι, τώρα έχει μείνει πάρα πολύ λίγο. Είναι αυτό που σας υποσχέθηκα και τη γανάρα τα κατάφερε. Ουχου! Ουχου! Τέλεια. Και τώρα ήρθε η ώρα να αλατοπιπερώσουμε. Αν και θα περιμένουμε λίγο να εξατμιστεί όλη η υγρασία. Βλέπετε ότι έχει νεράκι εδώ. Δεν το θέλουμε αυτό το νεράκι. Ή έτσι όπως είναι, βγάζουμε στην άκρη και στίβουμε, σουρώνουμε για να φύγει το νεράκι, ή περιμένουμε να χάσει το νεράκι του στην υγρασία. Λοιπόν, τώρα έχουμε λίγο άνηθο. Θα ψιλοκόψουμε τον άνηθό μας. Εδώ. Και θέλω ένα ωραίο μπολ μεγάλο να πάρει τη γέμισή μας. Αυτό νομίζω πως μου κάνει. Θα ρίξω μέσα τον άνηθό μου και έχουμε πολύ ωραίο δυόσμο, ένα τέτοιο φαγητό χωρίς δυόσμο, δεν έχει καμία ουσία, οπότε please βάλτε όσο περισσότερη ποσότητα μπορείτε και σε περίπτωση που με ρωτάτε αν μπορείτε να βάλετε δυόσμο ξερό, η απάντηση είναι όχι, δεν μπορείτε να βάλετε, γιατί ο δυόσμος ο ξερός δεν έχει την ίδια γεύση με τον φρέσκο δυόσμο. Δηλαδή σε τέτοιες συνταγές που έχουμε τόσα φρέσκα λαχανικά, είναι αμαρτία να βάλουμε ξηρό δυόσμο. Θα βάλετε φρέσκο και αρκετό δυόσμο, γιατί ουσιαστικά είναι αυτό που
θα δώσει αυτή την υπέροχη γεύση στο φαγητό μας. Και θέλουμε να έχει υπέροχη γεύση. Έχω βάλει τον άνηθο και το δυόσμο εδώ πέρα. Και το σπανάκι μας είναι έτοιμο. Όπως βλέπετε, δεν έχει στεγνώσει τελείως. Έχει λίγο υγρασία. Επειδή θα βάλουμε και το τυρί κρέμα μέσα, μας βολεύει. Γιατί αυτά τα δύο θα γίνουν ένα. Οπότε βάζω το σπανάκι μου μέσα στο μπολ. Σβήνω το μάτι μου. Και τι δεν έχω βάλει καθόλου στο σπανάκι. Μπράβο. Αλάτι πιπέρι. Θα ρίξω λίγο πιπέρι και λίγο αλάτι τώρα. Πιπέρι θα βάλω λίγο παραπάνω γιατί θέλω συνολικά για τη συνταγή μου, αλλά με το αλάτι δεν θα το παρακάνω, γιατί πάντα βλέπω δίπλα μου τι άλλο έχω να ρίξω μέσα. Επειδή θα ρίξω φέτα, και φέτα με φέτα έχει διαφορά. Άλλες φέτες έχουν περισσότερο αλάτι, άλλες λιγότερο. Οπότε συνήθως υπολογίζω και το αλάτι που θα ρίξω μέσα. Λοιπόν, τυρί κρέμα. Ξέρω μπορεί να σας φαίνεται λίγο παράδοξο, είναι μια ελληνική συνταγή. Κάντε το, θα με θυμηθείτε. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να βάλετε τυρί κρέμα, μπορείτε να βάλετε γιαουρτάκι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά στραγγιστό. Αλλά με το τυρί κρέμα, πιστέψτε με, το τελικό αποτέλεσμα που παίρνουμε είναι φανταστικό. Γιατί το τυρί κρέμα με το που ψήνεται μέσα στο φούρνο γίνεται πιο κρεμώδες, οπότε είναι αυτό που ακριβώς θέλουμε. Το γιαούρτι πίζει περισσότερο και ουσιαστικά χαλάει η σύστασή του καθώς ψήνεται. Ενώ το τυρί κρέμα κρατάει τη σύστασή του. Και κοιτάξτε τι κάνω, ανακατεύω το τυρί κρέμα που δεν έχει καμία σχέση με την κρέμα γάλακτος. Το τυρί κρέμα έχει πολύ χαμηλότερα λιπαρά και βέβαια έχει πολύ περισσότερη πυκτικότητα από την κρέμα γάλακτος. Γι' αυτό το λόγο, κοιτάξτε τι κάνω. Ανακατεύω μέσα στο μπολ και ουσιαστικά έχω κάνει ένα σπανάκι αλα κρέμ. Το βλέπετε. Σε αυτό το σπανάκι τώρα θα προσθέσω λίγο περισσότερο χαρακτήρα, αν και έχει μέσα το δυόσμο και τον άνηθο. Και ο χαρακτήρας πάντα έρχεται από το ξύσμα του λεμονιού. Όταν αρχίζετε να βάλετε ξύσμα λεμόνι μέσα στις σπανακόπιτές σας και όλες τις χορτόπιτες, θα πείτε βρεάκι, πάλι δίκιο είχες. Και όντως είχα δίκιο, πάνω θυμάμαι. Σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε εκτός από σπανάκι και άλλα χόρτα, μπορείτε να βάλετε μυρόνια, καυκαλίθρες, μπορείτε να βάλετε ό,τι χόρτα θέλετε, μπορείτε να βάλετε και μόνο σπανάκι. Τώρα, η φετούλα μας, την τρίβω, τη σπάω ή τη διαλύω. Τις πάμε σε χοντρά κομμάτια. Άμα είναι να την κάνουμε τρίμα και να την βάλουμε μέσα νιανιά, καλύτερα να πάρουμε ένα ανθότυρο ή κάποιο άλλο πιο φθηνό τυρί. Δεν υπάρχει κανένα νόημα να βάλουμε φέτα. Κοιτάξτε εδώ πώς τις πάω. Δώστε λίγο σημασία. Σπάστε την σε χοντρά κομμάτια, γιατί θέλουμε να έχουμε δάγκωμα. Θέλουμε καθώς δαγκώνουμε την πίτα μας να νιώθουμε ολόκληρα κομμάτια από τη φέτα. Σε περίπτωση που σας αρέσει η γέμιση να είναι πιο σφιχτή, πιο μασίφ, μπορείτε να βάλετε και δύο αυγουλάκια εδώ μέσα. Αλλά εγώ δεν θα βάλω. Θα αφήσω μόνο τη φέτα και όλα τα υπόλοιπα να δέσουν μεταξύ τους. Και θα δέσουνε, απλά θα είναι πιο μαλακή η γέμιση. Σε περίπτωση που θέλουμε να είναι πιο σφιχτή, βάζουμε και δύο αυγουλάκια και όλα είναι εντάξει. Λοιπόν, τώρα, ανακατεύω τη γέμισή μου. Πιπεράκι έχω βάλει, αλατάκι έχω βάλει, έχει και αλάτι από τη φέτα. Άνηθα έχω βάλει, δυόσμο έχω βάλει. Και επειδή δεν έχω βάλει ομά αυγά, γιατί άμα είχα βάλει ομά αυγά θα μου λέγατε μη δοκιμάσετε τη γέμιση, θα δοκιμάσω λίγο για να δω αν θα χρειάζεται λίγο αλάτι και πιπέρι παραπάνω. Παναγία μου. Αυτό μπορείς να το τρως και σκέτο. Λοιπόν, αλάτι δεν θέλει. Θα βάλω λίγο ακόμα πιπεράκι. Και επειδή στην Ελλάδα είμαστε, μας αρέσει η γεύση από το ελαιόλαδο, θα βάλω και δύο κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο φρέσκο στο τέλος. Ανακατεύω. Και αφήνω τη γέμιση στην άκρη. Τώρα, ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε την πίτα μας, που είναι πάρα πολύ εύκολο. Ουσιαστικά θέλουμε φύλλο κουρού. Και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ ζύμη κουρού χρυσή ζύμη. Είναι ζυμωμένη με βούτυρο, αυγό και γάλα και η συσκευασία περιέχει δύο φύλλα τριφτής ζύμης κουρού. Χρειαζόμαστε δύο φύλλα, ένα πάνω, ένα κάτω. Οπότε ανοίγουμε τη συσκευασία. Ένα, δύο. Τώρα, κόβω τη συσκευασία και καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα, αν μπορούσα να κάνω και τέσσερις πίτες, δεν θα ήταν αρκετές. Γιατί τρώει πάρα πολύ ο Διονύσης και ο Πάνος. Ο Πάνος το ξέρετε. Ο Πάνος είναι ο σκηνοθέτης μας και τρώει πάρα πολύ. Αν και δεν του φαίνεται γιατί είναι fit. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει. Πάω στο καλύτερο φαγητό, λέει πως τρώει εδώ. Να τα ακούν και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, ελαιόλαδο στο ταψάκι μας, 28 εκατοστά. Σε περίπτωση που βάλουμε μεγαλύτερο ταψί, καταλαβαίνετε ότι η συνταγή θα χρειαστεί λιγότερο ψήσιμο στο φούρνο. Γι' αυτό πάντα μα πάντα πρέπει να ακολουθούμε ακριβώς τις οδηγίες που σας δίνω. Ένας λόγος που έχω κάνει το e-shop είναι και αυτός, γιατί ήθελα πάντα μα πάντα να έχετε όλα τα σκεύη που χρησιμοποιώ και εγώ για να μην υπάρχει περίπτωση
κάποια φορά να μην σας πετύχει η συνταγή. Γιατί καταλαβαίνετε ότι άμα πάρω ένα μεγαλύτερο τυψί να κάνω την ίδια συνταγή, το αποτέλεσμα δεν θα είναι το ίδιο. Σε μερικές συνταγές μπορεί να πετύχει, αλλά σε συνταγές όπως είναι τα brownies, οι πίτες και όλα τα υπόλοιπα, έχουμε μία απόκληση και δεν θέλουμε να έχουμε απόκληση με τίποτα. Όπως βλέπετε, αυτό που κάνω ουσιαστικά με τα χέρια μου, παίρνω και απλώνω να καλύψω γύρω-γύρω το ταψί και άμα δω ότι κάπου υπάρχει λίγο κενό, κόβω λίγο από εδώ, πολύ εύκολα, βάζω λίγο εδώ, είναι ζύμη κουρού, πάρα πολύ εύπλαστη και γίνεται ένα με το υπόλοιπο ζυμάρι. Παναγία μου, τι ωραίο που είναι. Και ήρθε η ώρα για τη γέμισή μας. Η γέμιση πάει μέσα, εδώ. Καλά, αυτή η γέμιση με 2-3 βουλάκια, αν τα την έτρωγες σαν αυγά φλωρεντίν για πρωινό. Σε μια πιο διαφορετική εκδοχή. Αλλά τώρα αυτή την υπέροχη γέμιση την κλείνουμε σε υπέροχη ζύμη κουρού και θα γίνει τριφτή μέσα στο φούρνο και θα έχει ένα μοναδικό αποτέλεσμα. Τώρα, όπως είναι, θα σας φανεί υπερβολή να ρίξω λίγο ελαιόλαδο από πάνω. Ναι, εντάξει. Εμένα μου αρέσει και θα ρίξω, γιατί αν και βάλαμε τυρί κρέμα, είναι μια παραδοσιακή πίτα και θέλουμε λαδάκι. Κλείνουμε από πάνω, τυλίγουμε. Εδώ. Τυλίγουμε καλά εδώ. Και τώρα ήρθε η ώρα να χαράξουμε. Πριν χαράξουμε, λίγο ακόμα λαδάκι. Λοιπόν, τώρα χαράσω την πιτούλα μου. Εδώ, όχι μέχρι κάτω-κάτω. Ουσιαστικά περισσότερο χαράσω γιατί θέλω να φύγουν οι υδρατμοί μέσα από το σπανάκι, καθώς τα ψήνεται. Γιατί άμα τους αφήσω μέσα και δεν χαράξω, θα σηκωθεί η πίτα και παφ, θα σκάσει. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Και επίσης μου δίνει και ένα καλό οδηγό για το πώς θα χωρίσω την πίτα μου μετά στο τέλος. Γιατί καταλαβαίνετε το χειρότερο πράγμα σε μία πίτα είναι με το που βγει ζεστή από το φούρνο, τι να κάνουν όλοι, να πηγαίνουν και να τσιμπάνε λίγο από την πίτα επειδή δεν είναι χωρισμένη σε κομμάτια. Είναι το χειρότερο, πάρα πολύ τσαπατσούλικο και δεν το θέλουμε. Θέλουμε όλοι να είναι σοβαροί και να μην μας χαλάνε την πίτα μας. Τώρα, σουσαμάκι. Το σουσαμάκι καταλαβαίνετε ότι είναι προαιρετικά, σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Άμα θέλουμε το βάζουμε, άμα θέλουμε δεν το βάζουμε. Και ήρθε η ώρα για το ψήσιμο. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 180 βαθμούς και θα ψήσω περίπου 40-50 λεπτά και αναλόγως πόση ώρα χρειάζεται το φούρνο σας για να κάνει τραγανή την πίτα από πάνω και από κάτω. Πολύ σημαντικό, εντάξτε, να δείξουμε ότι η πίτα είναι ψηλά. Πρέπει να είναι ψηλά μέσα στο φούρνο, να περνάει ο αέρας από κάτω, γιατί μία πίτα που δεν έχει τραγανή βάση είναι μισή πίτα. Οπότε με το που γίνει, δεν θα τη φάμε καυτή. Θα αφήσουμε λίγο να κρυώσει, κάνα 10 λεπτό, 15 λεπτό και θα κόψουμε κομμάτι να σερβίρουμε. Το σπανάκι το καθαρίζουμε απομακρύνοντας τα μαραμένα ή κυτρινισμένα φύλλα και κόβοντας τα σκληρά κοτσάνια. Το πλένουμε με κρύο νερό μέχρι να φύγει όλο το χώμα και το αφήνουμε να στραγγίξει. Το μαγειρεύουμε ολόκληρο ή κομμένο σε μεγάλα κομμάτια. Στη σαλάτα, καλό είναι να το χρησιμοποιούμε πάντα ολόκληρο. Το διατηρούμε σε ειδική σακούλα τροφίμων στο ψυγείο για 4 με 5 ημέρες. Και η πιτούλα μας είναι έτοιμη. Τι ώρα να τη σερβίρουμε. Θέλω ένα ξύλο κοπής. Αυτοί είμαστε. Και επειδή κάνουμε κουρού, όπως σας είπα, καταλαβαίνουμε ήδη από τα ψίχουλα ότι είναι μια τριφτή πίτα. Μια πίτα που έχει μια αίσθηση μπισκότητος ζυμάρι μέσα στο στόμα και βέβαια η γέμιση είναι φανταστική. Θα κόψω κομμάτια. Παναγία μου. Είναι μια πίτα που πραγματικά δεν μπορεί κανείς να αντισταθεί. Πείτε μου πότε σας είπανε για μια πίτα κουρού και είπατε όχι. Ακόμα και αν έχεις φάει, θέλεις να δοκιμάσεις την πίτα και γεμάτο το στομάχι σου να είναι. Γιατί ξέρεις ότι θα σου αρέσει. Κοιτάξτε εδώ. Βλέπετε. Είναι φανταστικό και έχει γέμιση μέσα. Για τη σπανακόπιτα κουρού. Βάζουμε σε ένα τηγάνι με ελαιόλαδο, το σπανάκι και το νερό. Προσθέτουμε τα ψιλοκομμένα φρέσκα κρεμμύδια και σοτάρουμε για 3 με 4 λεπτά μέχρι να πέσει όγκος από το σπανάκι και να χάσει την υγρασία του. Στη συνέχεια, ψιλοκόβουμε και βάζουμε σε ένα μπολ τον άνηθο και τον δυόσμο. Προσθέτουμε το σπανάκι, ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι, το τυρί κρέμα και ανακατεύουμε. Έπειτα, βάζουμε το ξύσμα από το λεμόνι, τη φέτα σπασμένη σε κομμάτια, 2 κουταλιές από το ελαιόλαδο και ανακατεύουμε μέχρι να δέσουν τα υλικά της γέμισης. Απλώνουμε ένα φύλλο κουρού σε ένα λαδωμένο ταψί 28 εκατοστών. Βάζουμε τη γέμιση, ρίχνουμε 2 κουταλιές ελαιόλαδο και καλύπτουμε με το δεύτερο φύλλο κουρού. Τυλίγουμε περιμετρικά για να σχηματίσουμε τον κόθρο και ρίχνουμε 2 κουταλιές ελαιόλαδο.
Χαράσουμε την πίτα σε 8 κομμάτια και πασπαλίζουμε με το σουσάμι. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 40 με 50 λεπτά. Αφού ψηθεί, αφήνουμε την σπανακόπιτα για 10 με 15 λεπτά να κρυώσει, την κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε. Και ήρθε η ώρα να δοκιμάσω. Θα πάρω ένα κομμάτι, αυτό, το πιο μικρό. Αυτό. Τι να σας πω τώρα για αυτό εδώ. Μακάρι όλοι οι φούρνοι να μας πουλούσαν τέτοιες πίτες. Πραγματικά, έπαιρνα κάθε μέρα για πρωινό να φάω μια πίτα. Παναγία μου, είναι τόσο νόστιμη, το φίλο είναι τόσο γευστικό και τόσο τραγανό και τόσο σπάει στο στόμα. Η γέμιση, το λεμονάκι θα σας κάνει τη διαφορά. Ο δυο μας θα σας κάνει τη διαφορά, το τυρί κρέμι θα σας κάνει τη διαφορά. Τα χοντρά κομμάτια της φέτας θα σας κάνουν διαφορά. Γενικά, ό,τι έκανα στην πίτα θα σας κάνουν τη διαφορά. Φανταστικό.